Όλα. Χτες λοιπόν ακούσαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, να προτείνει την αγαπητή κυρία Λινού, την καθηγήτρια, για Υπουργό Υγείας. Για πάμε λοιπόν να δούμε την καλημέρα, κυρία Λινού, και με αυτό να ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, χαίρομαι που σας βλέπω πάλι. Και εμείς. Πάντα βέβαια, είναι όχι εν μέσω κορονοϊού. Πολύ θα ήθελα να βλεπόμαστε σε άλλες συνθήκες. Μακάρι. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Θα πιούμε και ένα καφέ, γιατί το θέλω πάρα πολύ να πιούμε και ένα καφέ από κοντά. Είμαι εξαρτημένη από τον καφέ. Έτσι. Χτες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να σας προτείνει για Υπουργό Υγείας. Και εγώ το άκουσα λίγες ώρες πριν να το πει δημόσια. Δεν νομίζω ότι αυτό που ερωτήθηκα ήταν αν θα με πείραζε να χρησιμοποιήσει το όνομά μου στη Βουλή, και είπα βεβαίως όχι. Και έτσι έγινε. Εάν γινόταν δεχτή αυτή η πρόταση, θα δεχόσαστε να πάρετε τη θέση αυτή? Αυτό είναι πολύ υποθετικό. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή και εγώ είμαστε με το τι θα γίνει με τον κορονοϊό. Σας πήρα τηλέφωνο. Μισό λεπτό να μου ακούσουμε και θα μας ρωτήσουμε. Παρακαλώ, κυρία Λινού, να μην κόβουμε τον ήρμό σας. Ναι, απλώς λέω ότι το αν θα γίνει κάποιος υπουργός, η απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα πράγματα που, για τα οποία εγώ πραγματικά καίγομαι, για το τι θα γίνει με τον κορονοϊό και πώς θα εφαρμόσουμε τα καλύτερα δυνατά μέτρα σαν χώρα και να προστατευτούμε όλοι. Περιλαμβανομένων ημών των ιδίων, οπότε νομίζω αυτό είναι για το μέλλον. Τι ήθελες να ρωτήσεις, Χρύσα μου, για να πάμε στα υπόλοιπα τα σημαντικά? Σας πήραν τηλέφωνο, μας είπατε ότι ενημερωθήκατε λίγες ώρες πριν. Περιγράψτε μας λίγο τι συνέβη. Ρωτήσανε και... Με πήρε τηλέφωνο, μου λένε θα σας πείραζα να χρησιμοποιηθεί το όνομά σας. Εντάξει. Μάλιστα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εσείς διαφωνείτε με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, ή ότι πιστεύετε ότι δεν είναι ικανός ο κύριος Κικίλιας. Κάνω αυτή την ερώτηση. Ο κύριος Κικίλιας πρέπει να υπήρξε μαθητής μου, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και προφανώς στην περίοδο που ήταν φοιτητής παρακολούθησε τα μαθήματά μου. Οπότε γιατί να έχω αντίρρηση? Έτσι. Άλλωστε ένας μαθητής σας είναι στο τιμόνι του Υπουργείου τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πανδημία, κυρία Λινού. Οι αριθμοί είναι σοβαροί. Ιδιαίτερα μεγάλη. Είναι μεγάλη και ανησυχητικό, γιατί είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που επαναλαμβάνω πάντα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πολύ περισσότερα τα πραγματικά κρούσματα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, κυρία Λινού? Δηλαδή το ρωτάμε κάθε μέρα, αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί μέτρα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα? Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτός ο αριθμός, όταν είναι στην 13η μέρα τώρα αυτού του lockdown? Μάλιστα. Ναι, ίσως το lockdown δεν είναι το πραγματικό lockdown, αυτό που εννοούμε εμείς οι επιστήμονες. Πραγματικό lockdown είναι μένω σπίτι μου και εξυπηρετώ μόνο τις εντελώς απόλυτα αναγκαίες καταστάσεις. Δηλαδή, πάω στο φαρμακείο, πάω στο σούπερ μάρκετ, ή αν τα καταφέρνω, και νομίζω ότι αυτό το λέω πολύ καιρό τώρα, χρησιμοποιώ ακόμα και για το σούπερ μάρκετ delivery. Σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό τι πιστεύετε πρέπει. Ότι πρέπει να γίνει? Αυτά τα μέτρα που έχουμε είναι επαρκή, ή χρειάζονται και άλλα πιο αυστηρά κατά την άποψή σας? Δεν μου αρέσει να λέω αυστηρά. Νομίζω πιο αποδοτικά και πιο αποδεκτά. Αποδοτικά, σωστό. Και νομίζω ότι από την αρχή έχω πει ότι δεν αρκεί να παίρνεις μέτρα, πρέπει να τα κάνεις και εύκολα στην εφαρμογή τους. Και αυτό νομίζω εκεί υστερούμε. Όπως επίσης και πρέπει να τονίσεις τα θέματα της επικοινωνίας. Στη δημόσια υγεία το πρώτο και βασικό είναι να πετύχεις με κάποιον τρόπο αλλαγή συμπεριφοράς. Γιατί να δούμε και άλλα θέματα. Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, όλοι αυτοί οι πραγματικοί κίνδυνοι για μακροχρόνια νοσήματα, για χρόνια νοσήματα. Δεν το πετυχαίνεις με το να απαγορεύσεις κάτι. Πρέπει να πείσεις. Δεν απαγορεύεται με το κάπνισμα, ναι. Έχετε δίκιο. Τους απαγορευτικούς νόμους. Όλες οι χώρες του κόσμου. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε τους καπνιστές φυλακή? Για τα σχολεία που γίνεται.